Νέο δυνάμει είχατε, δεν ξέρετε τι θα γίνει παραπάνω. Τα καταψέματα είναι η πρωταρχή τη Ευρώπη και ακόμα πιο ενισχυμένο το ρόλο με κρέμπι. Να σταθούμε όπω έχει πια σα την ομάδα. Αν δεν κάνω λάθο ή αν συμφωνεί μαζί μα, είχατε κάνει την καλύτερη εμφάνιση μέχρι τώρα. Ακόμα και μέχρι από τα επίσημα παιχνίδια ή τα φιλικά. Από την αρχή νομίζω το αγώνα εμείς θέλαμε να μπούμε μέσα, να κοιτάξουμε τη δικιά μας βελτίωση. Στην Ιταλία δεν είχαμε την εικόνα που θέλαμε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Πρέπει ειδικά τώρα περισσότερα παιχνίδια, μέσα του παιχνίδια να προχωρήσουμε. Να μικρινόμαστε κάθε φορά. Αυτό θέλαμε και σήμερα. Παίζαμε μια, μια πάρα πολύ καλή ομάδα από την Ευρώπη. Έχουμε πάρα πολλά να δούμε τώρα, πιστεύω, από το παιχνίδι αυτό. Και μας είναι το αυριανό να μπορέσουμε αυτό το διήμερο να βελτιωθούμε λίγο παραπάνω για να είμαστε εκεί για την χρονιά. Πώς είναι ο Βεσέντη Πολίτη να κρυστάρει τον εαυτό του με απέναντι στο εμπλέκτο, ο Βεσέντη καλύτερο Εντάξει, δεν είναι θέμα δικό μου να σε ρωτήσω. Νιώθω ευτυχία με τον βοηθή μου, νιώθω καλά, τέλος δεν μπορώ να βοηθήσω ακόμα περισσότερο. Και δεν έχει σχέση δηλαδή το να κάνει με το άμα παίρνει πόντι. Προσωπικά για μένα, αυτή τώρα ο καθένας κρίνει όπως νομίζει. Για μένα δεν έχει σχέση πόντι, θέλω να παίζω το παιχνίδι σωστά, θέλω να βοηθάω την ομάδα όπως χρειάζεται. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σκεφτώ και πολλά παιχνίδια που δεν έχω βάλει πόντους και είναι πολύ χρήσιμη την ομάδα. Αυτό για μένα με ικανοποιεί. Εγώ και ο προπονητής μου ξέρει και αυτό τη ζητάει από μένα. Και πραγματικά θέλω να βοηθήσω στο περισσότερο κόσμο. Μέσα είσαι από τους παλιωσιδέες του Άρη, είσαι πλέον έμπειρος. Με το δικό σου μάτι, πότε πιστεύεις ότι θα βλέπεις να έρχεται ένα πρώτο επίπεδο, μπορείς να μην τον πάρεις με το πρώτο άπεξη. Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση με αυτό σε ένα μέτρο που είστε έτοιμοι. Στόχος είναι, επειδή έχει ξεκινήσει η χρονιά, όσο πιο γρήγορα σε κάθε παιχνίδι να κερδίσουμε και κάτι, να μπορέσουμε όσο θέλουμε πιο σύντομα να παίξουμε το μπάσκετ που θέλουμε. Να παίζουμε που παίζαμε και πέρσι, κάθε παιχνίδι, να βουτάμε για κάθε μπάλα, να παίζουμε ένα για τον άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ιδίως όταν κάνει μια καινούργια ομάδα με καινούργιους παίχτες και δεν ξέρει κανείς κανέναν, είναι αρκετά δύσκολο. Σούπα, κρατάμε το κάθε παιχνίδι θα είναι μάθημα για μας. Όσο πιο σύντομα μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι, θα είναι καλύτερο και για μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη χρονιά.